Γεια σας! Καλωσορίσετε, Swiss Andries & Cook για ακόμα μία συνταγή. Θα φτιάξω τα γιατέλες καρπονάρα. Πάμε να δείξω τα υλικά μου και τη διαδικασία μου. Ξεκινάτε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ζεστό νερό, θα βάλω μάντζι και θα βάλω μέσα τις ταγιατέλες. Για περίπου 6 λεπτάκια, δεν θέλω να μου βράσουν πάρα πολύ. Εδώ. Εδώ στο τηγανάκι μας θα βάλουμε, θα το ανάψω πρώτα. Λοιπόν, θα βάλω ελαιόλαδο αρκετό. Για να σοτάρω, έχω εδώ μπέικον, γαλοπούλα, μανιτάρια και τις πανέμορφες μου πιπεριές. Αλατίζουμε τα μακαρονάκια μας, θέλουν αρκετό αλάτι, τα ζυμαρικά. Και εδώ στο τηγανάκι μου έβαλα το ελαιόλαδο όπως έδειξα πριν. Και θα βάλουμε τα αλλαντικά μας, γαλοπούλα με μπέικον, να σοκαριστούν. Σοκάρουμε εδώ τα αλλαντικά μας, γαλοπούλα, καπνιστή και μπέικον. Έτσι να πάρουν το άρωμα, άρχισε και μυρίζει η κουζίνα μου τρελά. Αυτή η γεύση είναι μοναδική μέσα στα μακαρόνια, ξέρετε. Λοιπόν, καρπονάρα της Άντρης και συνεχίζω να πάρω χρώμα εδώ η γαλοπούλα και τον μπέικον. Τα μακαρόνια μας εδώ άρχισαν να ανοίγουν, οπότε είναι έτοιμα. Δεν θα τα βράσω πάρα πολύ γιατί θα τα ενώσω με τα αλλαντικά. Μια χαρά, είναι πανέτοιμα τα μακαρόνια μου. Ανοίξαν, είναι τέλεια. Το σπάραμε ένα και τα αλλαντικά μας. Συνεχίζουμε με το μανιτάρι. Με το μανιτάρι. Και τις πιπερίσκες μας εδώ, οι πιπεριές. Να δώσω χρώμα στην καρπονάρα μας. Και μυρωδιές και μόνο να τα ανοίγουν την ώρα στις φίλοι και φίλες. Φοβερή καρπονάρα της Άντρης. Απέχει. Τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα και τα έσβησα, εννοείται. Σοτάρουμε ακόμα λίγο όλα τα υλικά μας και στο τέλος θα βάλουμε να προσθέσουμε τη φρέσκη. Τώρα θα προσθέσω λίγη πάπρικα γλυκιά γιατί μου αρέσει. Έχω κουρκουμά. Φοβερό σιμάρι που μου αρέσει πολύ. Τέλεια. Αυτά είναι τα μυρωδικά που πρόσθεσα. Είναι ένα φαγητό που μπορείτε να προσθέσετε ό,τι άλλο αντικό θέλετε. Μπορεί ακόμα να βάλετε και κοτόπουλο ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Μέσα σε 15 λεπτά έχετε έτοιμο φαγητό μεσημεριανό ή βραδινό. Κάνει και για μεσημεριανό και για βράδυνο. Είναι special συνταγή αυτή. Τέλεια. Μπορείτε να βάλετε φυτική κρέμα γάλακτο. Να μην βάλετε πλήρε. Το πιο ωραίο φαγητό σας έχω, φίλοι και φίλες μου. Ωραίο μυρωδάτο. Καταπληκτικό. Τρελαίνομαι για αυτές τις συνταγές. Φοβερή καρπονάρα της Άντρης. Μπορείτε να προσθέσετε ό,τι κρέας θέλετε, ό,τι αλλαντικό σας αρέσει. Ακόμα και κομματάκια κοτόπουλου μπορείτε να το πάρετε. Αλλά είναι αυτή η συνταγή που φτιάχνω εγώ με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και τη δείχνω στο κανάλι μου. Είναι πανέτοιμα τα σοσάρα με όλα εδώ. Άρα είναι έτοιμα τα μακαρονάκια.
μπαλκονάκια μου να μπουν μέσα, φίλοι και φίλες, γιατί δεν είναι η ώρα, τρελαίνομαι. Θα βάλουμε την κρέμα γαλακτός, φυτική προτίμησα εγώ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει, εννοείται. Πω. Μα τι ωραία. Καταπληκτική συνταγή. Βάζετε όση κρέμα γάλακτος σας αρέσει, όσο θέλετε να φαίνεται μέσα. Και προσθέτω τα μακαρόνια μου, ενώ είναι στο βράσιμο ακόμα εδώ. Προσθέτω τα μακαρόνια μου, τα θεϊκά, το μόνο 6 λεπτάκια τα έβρασα, τα γιατέλες, θεϊκές. Για εσάς που δεν έχετε χρόνο να μπείτε στην κουζίνα, αλλά έχετε αγάπη να δώσετε, να μπείτε στην κουζίνα σας να κάνετε αυτή τη μακαρονάδα. Θα ξετρελαθούν μικροί και μεγάλοι. Και τα παιδάκια σας και εσείς θα φάτε σπιτικό φαγητό και θα ξετρελαθείτε. Μοναδική συνταγή, ταγιατέλες, καρπονάρα. Τέλεια, φοβερά. Μα τι ωραία, κοιτάξτε εδώ. Τι ωραία. Πω, τι κάναμε. Είναι ένα θαύμα αυτή η καρπονάρα. Τρελαίνομαι. Αυτό είναι το φαγητό που προτείνω σήμερα. Φίλοι και φίλες μου, να το φτιάξετε και θα σας μείνει στο μυαλό. Θα το φτιάξετε κάθε εβδομάδα, αν είμαι σίγουρη. Έτοιμο το φαγητό μου εδώ. Το σβήνω γιατί είναι πανέτοιμο. Και θα προσθέσουμε λίγο μαϊντανό για ομορφιά. Αυτή είναι η συνταγή μου για σήμερα. Σας αγαπώ πολύ.